Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο Eurotrack Simulator 2. Έχω βάλει το χάρτη της Ελλάδας, ήδη έχω παίξει λίγο, έχω βάλει και mods για να είναι το χάρτη της Ελλάδας και να έχω και πολλά λεφτά, όπως βλέπετε και εδώ. Αυτή είναι η εταιρεία μου, εδώ είναι τα λεφτά, εδώ είναι τα λεφτά που έχω, πόσα γκαράζ έχω και πόσα φορτηγά έχω. Με το mod αγόρασα κάποια αναγκαία πράγματα για να ξεκινήσω αυτό το campaign. Τέλος πάντων, σήμερα αποφάσισα να πάμε να κάνουμε λίγο βόλτα εδώ στην Αθήνα και μετά να πάμε Τρίπολη και Σπάρτη. Και άμα δεν είναι και πολύ, αλλά πάμε και Καλαμάτα. Βλέπουμε εδώ, έχω κάνει πολύ καλή δουλειά με το mod, γιατί έχει και πολλές περιοχές. Τώρα δεν ακολουθώ το GPS, κάνω κόβω βόλτες. Πρέπει να μάθω που είναι ακόμα. Ναι, εδώ κάπου αριστερά είναι νομίζω. Έβαλε και κάμερα. Έτσι γιατί εντάξει, όταν παίζεις Eurotruck πρέπει να έχεις μια κάμερα έτσι να φαίνεται τι. Πώς παίζεις ας πούμε, πώς χειρίζεσαι το τιμόνι. Ούτε δεξιά και αριστερά κοιτάω, δεν με νοιάζει, ό,τι ζημιά και να γίνει μπορώ να τη φτιάξω κατευθείαν. Βλέπουμε εδώ κάποιες εκκλησίες. Επίσης είμαστε και στο καινούργιο του ψήμου τώρα που έχει φοβερά γραφικά. Να εδώ δεξιά νομίζω είναι η Ακρόπολη. Γενικά τώρα με τα ωραία γραφικά φαίνεται πάρα πολύ ωραίο το game, έτσι τα σπίτια, η ακρίβεια. Τώρα πήγα αντίθετο ρεύμα. Μπερδεύτηκα γιατί δεν έχει. Οι γραμμές αυτές δεν είναι και καλά. Μπερδεύτηκα, δεν νομίζω ότι ήταν για αντίθετο ρεύμα, τέλος πάντων. Να και η Ακρόπολη, εδώ είμαστε. Περάσαμε και με πράσινο. Λοιπόν, φοβερή δουλειά από τους τύπους που φτιάξανε το game. Και η ελληνική σημαία έχει εκεί. Γενικά φαίνεται λίγο σαν εργοστάσιο, αλλά ό,τι είχαν το βάλανε, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη δουλειά που κάνανε. Και εντάξει δεν είναι εύκολο να το κάνεις τώρα αυτό το πράγμα και να δείξω λίγο και το χάρτη. Όλος αυτός είναι ο χάρτης που έχει το game, όλο αυτό εδώ πέρα. Και φανταστείτε ότι αυτή είναι νομίζω την πρώτη έκδοση του παιχνιδιού. Την πρώτη έκδοση είχε μόνο μέχρι εδώ. Αγγλία νομίζω είχε μόνο Liverpool, Manchester, Λονδίνο, Κέμπριτζ, Κάρντιφ και εδώ το Ντόβερ που είναι το λιμάνι. Εδώ και εδώ και κάτω δεν είχε καν Ισπανία. Ούτε Πορτογαλία είχε, ούτε καθόλου Αφρική εδώ πέρα. Καθόλου όμως, όλα αυτά είναι από το mod. Έχουμε και Χανιά Ηράκλειο. Δεν είναι καμία ιδιαίτερη διαδρομή, είναι από την παραλία εκεί συνέχεια πηγαίνει σε ευθεία. Και βλέπεις αυτές τις περιοχές. Έχουμε εδώ λιμάνι Πειραιά, Καλαμάτας, Χανιά και Ηρακλείου. Έχουμε και την Καβάλη στη Θεσσαλονίκη. Σίγουρα σε όλη τη σειρά θα πάμε σε όλη την Ελλάδα, θα δούμε όλες τις περιοχές. Να έχει και σέρες, δράμα. Κυλικής δεν έχει γιατί δεν υπάρχει. Χαζό αστείο, έχει καταντήσει αυτό. Έχουν παίξει και τέτοια τσίρους αυτό το μόντο, απλά δεν έχουν πάει σε όλες τις περιοχές. Έχουν πάει νομίζω Γιάννενα, Πάτρα, αυτά, αλλά εγώ θα προσπαθήσω να βάλω βίντεο για κάθε περιοχή που πάω. Γιατί τώρα που έφτιαξα το mod σίγουρα θα παίζω πάρα πολύ. Γιατί έχει και καιρό να παίξω Eurotruck. Και είναι πραγματικά ίσως από τα καλύτερα παιχνίδια προσομοίωσης οδήγησης. Τα mechanics του, τα γραφικά του και όλα αυτά. Να βγήκαμε από Αθήνα, ακόμα και πινακίδες έχει. Και λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Εδώ πέρα είναι ένα από τα πράγματα που πραγματικά με τρελαίνουνε, που είναι από τα καλύτερα που μπορεί να έχει ένα παιχνίδι. Όπα συγγνώμη, κάλυπτα το τιμόνι. Πραγματικά είναι αυτός εδώ ο κύριος. Έχουνε κάνει ότι αυτός εδώ βγάζει φωτογραφία την Ακρόπολη. Μισό λεπτό να το δείξω κιόλας. Να δείχνει ότι αυτός βγάζει φωτογραφίες. Και τι βγάζει φωτογραφίες.
την Ακρόπολη. Κοίτα εδώ, θέα. Εδώ, εδώ φαίνεται όλη, φαίνεται όλη, όλη η Αθήνα. Και φαίνεται και πάρα πολύ όμορφα και η Ακρόπολη από εδώ. Τώρα κόβω την κυκλοφορία λίγο, αλλά δεν πειράζει. Γενικά είναι πα... Οπ! Εωρείτερε αυτός. Τους πάντων. Είναι πραγματικά φοβερό αυτό που έχουν κάνει, πραγματικά φοβερό. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε τώρα. Εμένα μου αρέσει να παίζω αυτό το παιχνίδι. Δεν μου αρέσει τόσο πολύ να παίζω έτσι σαν, έτσι σαν simulation. Δεν θέλω να παίρνω φορτία και να πηγαίνω αργά, να προσέχω τα φώτα, να μην τρακάρω και λεφτά. Μ' αρέσει, επειδή είναι open world, μπορείς να πας όπου θες. Έχεις δικό σου φορτηγό. Έχεις τεράστιες, τεράστιους δρόμους να πας. Και αυτός είναι ο κύριος λόγος που παίζω αυτό το παιχνίδι. Γενικά έχει και φοβερά τοπία, δηλαδή βουνά, στη Σπάρτη όταν θα πάμε... Όπα, sorry. Γενικά όταν πάμε Σπάρτη, που λογικά θα ανοίξει αυτό το επεισόδιο, θα τρελαθείτε πραγματικά με τι πράγματα έχει. Εδώ επίσης πούμε έχει και καλά οικοδομές, σταματημένα αυτοκίνητα, κανονικές ταμπέλες, Τρίπολη Λαμία. Εμείς Τρίπολη θέλουμε να πάμε. Όπα ρε, όπα. Ίσα ίσα που δεν μας ακούμπησε αυτός, τέλος πάντων. Η καλύτερη διαδρομή για μένα είναι για τη Σπάρτη. Γιατί, να δείξω και στο χάρτη κιόλας, να καταλαβαινόμαστε. Το ωραίο με τη Σπάρτη είναι ότι αυτός εδώ, από εδώ, σε τη στροφή, μέχρι εδώ, είναι ένας χωματόδρομος που... Το έχω ξαναπάει εκεί πέρα και είχα βάλει το force feedback στο full. Και ξύπνησε όλη την πολυκατοικία από τον ήχο που κάνει το τιμόνι. Παίρνουμε Τρίπολη όπου να είναι. Φανταστείτε να είχαμε ένα γρήγορο φορτηγό, πόσο γρήγορο θα πηγαίναμε. Τράπεζα Πειραιώς. Και τώρα μπαίνουμε Τρίπολη. Μπήκαμε Τρίπολη. Την εντοπίσαμε και στο χάρτη. Θα κάνουμε μια γύρα να δούμε τι αντιπροσωπή έχει εδώ, γιατί δεν θυμάμαι. Θα πάμε να αγοράσουμε και το... θα αγοράσουμε και τον γκαράζ που έχει εδώ. Γενικά πολύ ωραία η Τρίπολη. Την έχουν φτιάξει ωραία. Ω, και αυτό το γκαράζ είναι και έτοιμο στη δεύτερη αναβάθμιση. Πολύ καλό αυτό. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι χρειάζεται τώρα να το πάω σε κάποια άλλη αναβάθμιση. Δεν χρειάζεται πραγματικά. Γιατί εντάξει, Τρίπολη είναι, δεν είναι κάποιο κέντρο, ας πούμε. Άντε να είναι της Πελοποννήσου, αλλά και πάλι όχι. Μάλλον Σπάρτη θα κάνω που είναι κοντά και στο λιμάνι της Καλαμάτας, που πάει κατευθείαν στα Χανιά. Αλλά θα δούμε. Μέχρι το ακουστική εσείς αυτό. Και με βροχή. Θα πάμε στη Σπάρτη. Κακό αυτό. Τουλάχιστον να βρω πως βάζω για να το καθαριστήρις μισό. Ωραία, όλα και άλλα καθαριστήρες. Πάμε μια Σπάρτη. Αυτά μου αρέσουν πολύ να τα βλέπω που είναι δίπλα στο χάρτη, έτσι να έχουν... Οπ! Αυτό τι είναι? Τι είναι, καλά κάνα κτέλ. Κάτι υποτίθεται ότι είναι εδώ πέρα, αλλά δεν καταλαβαίνω τι. Κάνε ξέρω κανένα κτέλ. Δεν έχω ιδέα. Α, εδώ είμαστε. Εδώ αρχίζει ο δρόμος που έλεγα, μα δείτε μπροστά στο GPS. Βλέπετε τον δρόμο που πηγαίνει σαν τη στροφάρα του Γιώργη.
Να είμαστε. Ω, αυτό που έλεγα. Ναι. Το τιμόνι τρέχει ολόκληρο. Τρέμει ολόκληρο, συγγνώμη. Σημαίνει ο πατέρα μου, φοβάμαι να τον ξυπνήσω. Να τα θα το αφήσω λίγο μόνο το να δείτε τι εννοώ. Λοιπόν, τώρα που θα ζητηθεί κάπου. Λοιπόν. Μπορείς να μην το καταλαβαίνετε, αλλά είναι πραγματικά έτσι. Πώς να το πω. Τρέμει ολόκληρο και το χρανίο κιόλας. Το δυσκολεύει πολύ. Αλλά επειδή ότι τώρα θα ξυπνήσω κανέναν και είναι και σχετικά μεσημέρι, θα το χαμηλώσω λίγο το force feedback. Τώρα δυστυχώς. Εντάξει, ίσως να είναι καλό που είναι και βράδυ, έτσι φαίνεται ωραίο αυτό, αλλά κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι. Αν ήταν μέρα, πόσο ωραίο θα φαινόταν αυτό. Αυτή η πόλη, η οποία η Σπάρτη είναι. Ναι, η Σπάρτη είναι αυτή. Εδώ είναι η Σπάρτη από ψηλά, λοιπόν. Αυτό που σας είπα και πριν. Πάμε λίγο πιο άκρη. Τι είναι η Σπάρτη από ψηλά. Τώρα μπήκαμε μόλις Σπάρτη. Με αυτό είχα φάει τούμπα μια φορά. Τέλος πάντων, μπήκαμε Σπάρτη μόλις. Εδώ είμαστε. Ορίστε. Ορίστε. Γενικά πάρα πολύ ωραία και νύχτα που είναι, πάνε πολύ όμορφο. Βροντές. Α, εδώ είναι. Τι είναι εδώ, αντιπροσωπεία ή απλά γκαράζ? Είναι απλά γκαράζ, αλλά όχι για να το αγοράσεις. Και καλά, μάλλον είναι άλλης εταιρείας. Ναι. Δεν έχει γκαράζ, μωρέ μου, κορυδεύεις. Δεν έχει γκαράζ στη Σπάρτη. Θα αγοράσουμε και τον καράζ που έχει εδώ. Δεν ντρεπόμαστε καθόλου. 180 χιλιάρικα. Πάρτο. Όχι τώρα, πάρτο. Θα γίνει δικό μας και τον καράζ εδώ πέρα. Πήραμε και αυτό το καράζ λοιπόν στη Σπάρτη. Έχουμε δύο καράζ στην Πελοπόννησο. Γενικά θα βάλω και εδώ οδηγούς, έτσι να είμαστε. Να έχουμε έσοδα. Να μην έχουμε μόνο έξοδα. Να σε όλη την Πελοπόννησο να έχουμε οδηγούς. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο EuroTrack. Ελπίζω να σας άρεσε. Αυτά, αντίο.